κέντρο στην τηλεόραση του TV Delta, εκτάκτο σήμερα το μεσημέρι, ζωντανά, μετά από μία εβδομάδα στη διάρκεια της οποίας συνέβησαν πολλές εξελίξεις. Άλλωστε, ο πολιτικός χρόνος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα συμπυκνωμένος τα τελευταία χρόνια γενικότερα, αλλά και τις τελευταίες μέρες ειδικότερα μετά και τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Πολλά συνέβησαν. Η κυβέρνηση της Ελλάδος, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, συνεχίζει στις περισσότερες απαιτήσεις των δανειστών και εταίρων μας να αντιστέκεται. Εκείνοι φυσικά έχουν αυξήσει μετά την αμηχανία των πρώτων ημερών, έχουν αυξήσει με γεωμετρική πρόοδο, θα έλεγε κανείς, τις πιέσεις τους απέναντι στην κυβέρνηση της Ελλάδας προκειμένου να υποχωρήσει. Οι χρονικές προθεσμίες που υπάρχουν και οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι δεδομένες, καθώς το πρόγραμμα που υπήρχε από πριν και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό που όλοι ονομάζουμε μνημόνιο, είχε πάρει μια δίμηνη παράταση και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Οι εταίροι και πιστωτές πιέζουν την κυβέρνηση, την ελληνική, την καινούρια, να ζητήσει άλλη μια παράταση προκειμένου να γίνουν μέσα στο πλαίσιο αυτό οι διαπραγματεύσεις. Δεν το δέχεται, καθώς το είχε απορρίψει και προεκλογικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά θα πρέπει να γίνει κάτι με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή οι θέσεις αυτές είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Η ελληνική κυβέρνηση επίσης ζητάει μια πίστοση χρόνου και ταυτόχρονα μια συμφωνία γέφυρα, όπως την έχει ονομάσει, που θα ενώνει τη λήξη του προγράμματος της 28 Φεβρουαρίου με τον Μάιο, μήνα κατά τον οποίο λέει ότι θα παρουσιάσει αναλυτικά όλες τις προτάσεις που έχει και ένα καινούριο πρόγραμμα, ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων που ελπίζει να συμπίπτει με τις περισσότερες από τις απαιτήσεις των δανειστών εκτός της γραμμής της λιτότητας. Κάτι που φυσικά οι πιστωτές δεν δέχονται, αφού αυτά θεωρούν ότι πηγαίνουν πακέτο. Όλη την πολιτική επικαιρότητα, την τρέχουσα και την γενικότερη ανάλυση που μπορεί να γίνει πάνω σε αυτή, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε με τον καλεσμένο που έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ, τον δικηγόρο και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Απόστολο Αγιαλαράκη. Κύριε Αγιαλαράκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε από την Καβάλα για το σκοπό της. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γκόρδη, για την πρόσκληση που μου απευθύνεται στον ιστορικότερο τηλεοπτικό σταθμό της Δράμας, το TV Delta, σε μια εξαιρετική εκπομπή που έχει πάντοτε πλούσια, ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία. Πραγματικά στο επίκεντρο. Κύριε Γελαράκη, οι εξελίξεις, όπως είπα και νωρίτερα και όλοι τις βιώνουμε, είναι ραγδαίες. Δηλαδή, ο χρόνος είναι πλέον ακόμα πιο συμπυκνωμένος από ό,τι ήταν ακόμα και πριν από 6 μήνες. Θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο με βάση το πώς βιώνετε τα μετεκλογικά τεκτενόμενα και σε σχέση με το συσχετισμό δύναμης που φαίνεται να είναι σαν μια διελκυνστίνδα ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους εταίρους, μια ισορροπία τρόμου, όπου ο πρώτος που υποχωρήσει ενδεχομένως να χάσει, αλλά είναι πολύ πιθανό να χάσει και αυτός που δεν θα υποχωρήσει. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σκληρό παιχνίδι αυτή τη στιγμή μεταξύ της Γερμανίας, η οποία είναι η κυρίαρχη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε μιλήσει μαζί, έχουμε μιλήσει πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, για τη γερμανική Ευρώπη, δηλαδή για μια Ευρώπη η οποία κυριαρχείται στην ουσία από τη Γερμανία και οικονομικά και πολιτικά, η οποία επιβάλλει πραγματικά ένα ιμπέριο, δηλαδή μια κυριαρχία, και επιβάλλει την πολιτική της ατζέντα, την κάνει κυρίαρχη και όποιος διαφωνεί με αυτήν βρίσκεται εκτός νυμφώνος. Σε αυτή τη θέση τη δυσχερή βρισκόμαστε σήμερα, προσπαθώντας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή, η οποία προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός ότι βαδίζει πάντοτε με αμοιβαίες υποχωρήσεις, με αμοιβαίους συμβιβασμούς, αλλά εδώ δίνεται και μία μάχη εντυπώσεων. Ποιος θα υποχωρήσει πρώτος, ποιος πραγματικά θα διαμορφώσει μία καινούργια πολιτική κατάσταση, θα είναι η κυβέρνηση αυτή που θα τη διαμορφώσει. Αυτό θα έχει και τις συνέπειές του. Δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες, ή η Γερμανία θα εμείνει στην άτεγκτη πολιτική της, στην πολιτική της λιτότητας, στην πολιτική της σκληρής προτεσταντιστικής προσέγγισης της οικονομίας, η οποία έχει οδηγήσει όμως, και είναι αλήθεια αυτό κύριε Γκόρδη, σε κάποια διέξοδα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σκληρό παιχνίδι, το οποίο κορυφώνεται τις επόμενες μέρες. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε την επόμενη σύνοδο του Eurogroup, η οποία θα έχει καθοριστικό χαρακτήρα, την επόμενη συνάντηση κορυφής και μεταξύ άλλων μεσολαβεί, αν δεν κάνω λάθος, αύριο ή μεθαύριο, και η συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Ομπάμα, ο οποίος έχει εκ προημίου εκφραστεί θετικά υπέρ μιας πιστωτικής χαλάρωσης γενικά στην Ευρωζώνη
Και ας ελπίσουμε ότι η επιρροή που θα ασκήσει στην κυρία Μέρκελ θα είναι τόσο ικανή, έτσι ώστε να υπάρξει πραγματικά μια υποχώρηση του Ευρωιερατείου, αν και μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Και αυτό προκύπτει κυρίως από την λογική Ντράγκη, ο οποίος απέσυρε τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχειρο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και έτσι η πιστωτική κάλυψη από τις 11 του μηνός θα είναι μέσω του ELA, όπως είναι γνωστό, με ένα επιτόκιο το οποίο έχει 150 μονάδες βάσης διαφορά σε σχέση με το επιτόκιο χορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για να το πούμε και πιο κατανοητά, από 1,50, από το 1,55, ενώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν 0,05. Δηλαδή είναι ακριβώς 150 μονάδες βάσης διαφορά. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ ακριβότερη χορήγηση χρήματος και κυρίως πολύ ακριβότερο χρήμα για τις επενδύσεις και για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια, μια που αναφερθήκατε στις ημερομηνίες, να πούμε ότι αυτό ούτως ή άλλως θα το έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή να κόψει τη χρηματοδότηση, αλλά μετά τις 28 Φλεβάριου. Μετά τις 28 Φλεβάριου, που τελειώνει το πρόγραμμα που έχει πάρει παράταση, το παραταθέν πρόγραμμα δηλαδή. Ακριβώς. Το έφερε νωρίτερα όμως την ημερομηνία αυτή. Διότι βλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε μια, ας πούμε, κατάσταση περίεργη, και βέβαια εγώ νομίζω ότι, και θα το πω απερίφραστα, ότι αυτό οφείλεται σε μια πίεση της Γερμανίας, που είναι, ας πούμε, ο βασικός μέτοχος, ας το πούμε μέσα εισαγωγικά, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πολλοί βέβαια είπαν, μεταξύ αυτών και ο διάσημος οικονομολόγος νομπελίστας, ο Πολ Κρούγμαν, ότι αυτό είναι μια πίεση ταυτόχρονα και προς την πλευρά της Γερμανίας από τον Ντράγκη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή θέλει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ντράγκη θέλει να υποχωρήσει 100% η Ελλάδα, αλλά προφανώς θέλει να υπερισχύσει η πολιτική της λιτότητας. Αυτό ίσως όχι με την έννοια ακριβώς τη γερμανική. Κάπως βελτιωμένη, μια ελαφρύτερη εκδοχή λιτότητας. Θαυμάζω τον Κρούγκμαν, σέβομαι τις απόψεις του, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση την ύφη την πληρώνει η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα δανείζεται με ακριβότερα, έτσι με μεγαλύτερο επιτόκιο, και βέβαια την ασπεκτική πίεση την αισθάνεται η χώρα μας, την αισθάνονται οι ελληνικές τράπεζες, την αισθάνεται το τραπεζικό σύστημα, την αισθάνονται οι καταθέτες, την αισθάνονται όλοι, και δεν την αισθάνονται οι Γερμανοί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η πίεση πρωτίστως στρέφεται προς τη χώρα μας, και να δούμε εκεί πέρα στο σκληρό πόκερ ποιος θα κάνει τις καλύτερες μπλόφες, ποιος θα κάνει τα καλύτερα κόλπα και ποιος τελικά θα μπορέσει να επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα για να βγούμε από το αδιέξοδο, κύριε Γκόρδη. Διότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βρισκόμαστε προ ενός αδιεξόδου, για να χρησιμοποιήσω αυτή την φράση που ιστορικά έχει παιχθεί πάρα πολλές φορές στην ελληνική πολιτική ιστορία. Και πρέπει από αυτό το αδιέξοδο να βγούμε, και ή δυνατόν να βγούμε αλόβητοι και με κάποια κέρδη. Γι' αυτό βεβαίως οι ευχές και οι προσευχές και η βούληση, νομίζω, της τεράστιας πλειονότητας του ελληνικού λαού είναι με την ελληνική κυβέρνηση να πάει καλά σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που κάνει, χωρίς βεβαίως να εξωθήσει την κατάσταση στα άκρα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτή η στάση της ελληνικής κυβέρνησης εκφράζει το λαϊκό αίσθημα και έχει μια αποδοχή πολύ μεγαλύτερη από το εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, θριζόμενο ακόμα και με τους ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δηλαδή ένα ποσοστό γύρω στο 70% της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού, νιώθει μια ικανοποίηση βλέποντας αυτή τη σκληρή γραμμή από την ελληνική κυβέρνηση. Πολλοί λένε ότι για πρώτη φορά διαπραγματευόμαστε πραγματικά. Ενδεχομένως να χρειαζόταν και ένα μεγάλο ταρακούνημα προκειμένου τα πράγματα να επανατοποθετηθούν, διότι είχαν φτάσει σε ένα τέλμα που, εάν δεν γινόταν μια σύγκρουση έστω και περιστασιακή, δεν μπορούσαν να επανατοποθετηθούν, όπως είπα και προηγουμένως. Υπάρχουν πολλές εκδοχές και πολλές σχολές σκέψεων. Η μία λέει αυτό που έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή ακολουθούμε αυτά που μας λένε με κάποιες μικρές αντιρρήσεις και προσαρμογές. Η δεύτερη είναι που λέει ακολουθούμε τη σύγκρουση μέχρι τέλους. Και αν χρειαστεί, βγαίνουμε και από το ευρώ, επιστρέφουμε στη δραχμή και κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ενδεχομένως και με ένα κόστος που θα καταβάλουμε μεγαλύτερο από αυτό που υφιστάμε τα σήμερα, αλλά με καλύτερες προοπτικές στο μέλλον. Και η τρίτη σχολή σκέψης, που κυρίως την διαμορφώνει ο ρεαλισμός και ο συσχετισμός δυνάμεων στην πραγματικότητα, είναι κάτι ανάμεσα στα δύο. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει με την τρίτη εκδοχή, με τη δεύτερη εκδοχή, δηλαδή τη σύγκρουση, αλλά τελικά θα καταλήξει στην δεύτερη, την ενδιάμεση, θα υποχωρήσει τελικά, και αν ναι, σε ποιο σημείο πιστεύετε, θα είναι σε κατάσταση που θα μας φέρνει σε λιγότερο, χειρότερο δεδομένο από ό,τι ήμασταν πριν τις εκλογές? Διαβάζοντας τον οικονομικό τύπο αυτές τις ημέρες, είδα την έκκληση που απευθύνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις προς την ελληνική κυβέρνηση να μην γίνει οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα μας τοποθετήσει εκτός νυμφώνος.
του τέστινγκ θα μας τοποθετήσει εκτός ευρωζώνης. Οι Έλληνες επιχειρηματίες αναφέρουν ότι οι συνέπειες θα είναι καταστρεπτικές και για τις επιχειρήσεις τους και για την εθνική οικονομία και κατά προέκταση για την χώρα. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι η σκληρή αυτή διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει και σίγουρα την αποδέχεται πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, το οποίο υπερβαίνει σαφώς τα εκλογικά όρια έτσι όπως αποτυπώθηκαν στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου τρέχοντος έτους. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι όλοι παρακαλούν για την επιτυχία αυτή, αλλά ταυτόχρονα κανείς δεν θέλει να απομακρυνθούμε από την Ευρωζώνη. Κανείς δεν θέλει να απομακρυνθούμε από μια στρατηγική επιλογή που έγινε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μας τοποθετεί στο επίκεντρο και στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Εκεί είναι η θέση μας και εκεί πρέπει να παραμείνουμε. Αυτό το λένε οι ελληνικές επιχειρήσεις, νομίζω το λέει και ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας, ο οποίος τουλάχιστον κατά την άποψή μου έχει σώα στα σφρένας. Τώρα, πού θα οδηγήσει αυτή η σύγκρουση, κανείς δεν το ξέρει. Το παιχνίδι είναι σκληρό, έτσι. Υπάρχουν κατέρωθεν επιχειρήματα, κύριε Γκόρδη. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι οι μεγάλοι μας εταίροι ή και οι δανειστές μας δεν φοβούνται ένα περιστατικό το οποίο θα οδηγούσε στα άκρα την σύγκρουση αυτή. Και βέβαια ξέρετε ότι στην περίπτωση που έχουμε μία ανομιγέννητο απομάκρυνση της χώρας μας από την Ευρωζώνη, αυτό το οποίο συνέβη το 2008 με τη Lehman Brothers θα θυμίζει παιδικό πάρτι νηπιαγωγείου. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες, πολύ ευρύτερες και θα επηρεάσουν τον παγκόσμιο ιστό. Κάτι το οποίο κανείς δεν το θέλει. Αυτό το λέτε παρότι είμαστε κι εμείς πιο έτοιμοι και οι εταίροι μας πιο έτοιμοι. Προσέξτε λίγο. Οι εταίροι μας έχουν ξεφορτωθεί πολλά ομόλογα, τράπεζες κυρίως γαλλικές αλλά και γερμανικές. Ναι. Και εμείς έχουμε μηδενίσει το πρωτογενές έλλειμμα που είχαμε 24 δισεκατομμύρια στην αρχή της κρίσης και το έχουν πάει σε 5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα. Άρα και οι δυο είμαστε πιο έτοιμοι. Από όλα αυτά υπάρχουν απρόβλεπτους παράγοντας στην οικονομία. Είναι δηλαδή αλήθεια. Η εξέλιξη ντόμινο δεν μπορεί να είναι ποτέ προβλέψιμη 100%. Είναι το πέταγμα της πεταλούδας. Λοιπόν, ακούστε, είναι αλήθεια ότι οι ξένες τράπεζες έχουν απαλλαγεί από το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών παύλα τοξικών ομολόγων που είχαν στα χέρια τους. Και είναι περισσότερο έτοιμες για να αντιμετωπίσουν την πιθανή αποχώρηση της χώρας. Και λέγεται επίσης ότι η αποχώρηση της χώρας δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή συστημικό κίνδυνο. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Εκτιμώ ότι πιθανή αποχώρηση εξ οποιασδήποτε αιτίας από την Ευρωζώνη αποτελεί σαφώς συστημικό κίνδυνο, θα προκαλέσει σοβαρή αναταραχή στις αγορές. Πολύ μικρότερα γεγονότα ίσονος σημασίας προξενούν αναταραχές στις διεθνείς αγορές και αναταράξεις οι οποίες διαταράσσουν το σταθερό οικονομικό κλίμα που όλοι επιδιώκουν να υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι σε μια τέτοια περίπτωση το ό,τι συνέβη το 2008 με τα subprimes και τη Lehman Brothers θα φαντάζεσαι πάρτι σε νηπιαγωγείο και δεν διστάζουν να επαναλάβουν την άποψη αυτή. Λοιπόν, και να ξέρετε και κάτι άλλο, κύριε Γκόρδη, κανείς δεν θέλει αυτή τη στιγμή να διαταράξει την οικονομική σταθερότητα. Δεν θέλει ούτε η Γερμανία και πολύ περισσότερο δεν τη θέλει η Αμερική, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που επιδιώκουν την ύπαρξη οικονομικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη για να επέλθει μέσω αυτής και η δική τους ανάπτυξη. Μια που αναφέρετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, είδαμε στην αρχή τις πρώτες μέρες μετά τις εκλογές μια δήλωση του Ομπάμα που πολλούς τους εξέπληξε θετικά εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος είπε εν ολίγης ότι δεν μπορούμε να ξεζουμίζουμε έναν λαό από τον οποίο έχουν πάρει ήδη πάρα πολλά. Βλέπουμε όμως ότι η Αμερικανική διπλωματία τις τελευταίες μέρες και στις συναντήσεις που θα έχει, όπως είπατε και εσείς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τη Μέρκελ, και πριν τις έχει αυτές, αρχίζει και αλλάζει η ρητορία και η πίεση πλέον ασκείται προς την Ελλάδα. Δηλαδή ότι και εμείς πρέπει να συμμορφωθούμε στις μεταρρυθμίσεις και σε ένα πρόγραμμα. Δηλαδή βλέπουμε μια μετατόπιση των ΗΠΑ. Και τελικά θα μπορούσε να αναλογιστεί κάποιος ότι ήταν απλά λόγια του αέρα, ενδεχομένως για διάφορους άλλους διπλωματικούς λόγους. Και στην ουσία οι Αμερικάνοι είναι το ίδιο σκληρά νεοφιλελεύθεροι, που είναι και άλλωστε και οι εφευρέτες του είδους, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία, σε σχέση με τους Γερμανούς. Άρα δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε καμία βοήθεια υπερατλαντική, προκειμένου να μειωθεί αυτή η ένταση της λιτότητας που βιώνουμε. Έχω διαφορετική άποψη, κύριε Κόρδη. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν δεν είχαμε την κυβέρνηση Ομπάμα
την διοίκηση Ομπάμα στις ΗΠΑ και είχαμε τον George W. Bush, τον πρεσβύτερο, τον νεότερο ή οποιονδήποτε από τους Ρεπουμπλικάνους. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η πίεση. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η πίεση, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα για την πατρίδα μας, αν στην διακυβέρνηση αυτή τη μεγάλη υπερδύναμη βρίσκονταν οι Ρεπουμπλικάνοι και όχι οι Δημοκρατικοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Οι ΗΠΑ νομίζω ότι εκφράζουν μια πάγια πολιτική. Η πάγια πολιτική αυτή προτείνει έναν συμβιβασμό. Προτείνει να πέσουν οι τόνοι, προκρίνει την σταθερότητα, προκρίνει την έλλειψη κάθε γεγονότος το οποίο θα προκαλέσει μείζωνα διαταραχή στην παγκόσμια οικονομία, όπως ακριβώς ήταν το φαινόμενο του 2008 με τη Lehman Brothers. Σας θυμίζω ότι το 2012 ο τότε υπουργός Γκάιτνερ συναντήθηκε με τον Σόιμπλε, τον πίεσε ιδιαίτερα προκειμένου να υπάρξει μία απάλυνση και γενικά μία διαφορετική κατάσταση στις μαξιμαλιστικές θέσεις της λιτότητας όπως τις αποτύπωνε και τότε αλλά εξακολουθεί να τις αποτυπώνει και τώρα η γερμανική πολιτική. Οι δηλώσεις Ομπάμα νομίζω ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά οι δηλώσεις Ομπάμα, οι οποίες πιστεύω ότι θα μεταφραστούν και σε πίεση προς την κυρία Μέρκελ να χαμηλώσει τους τόνους, να δώσει κάτι από αυτά τα οποία επιζητεί η χώρα μας, η οποία κακά τα ψέματα είναι ξεζουμισμένη και ένας ο οποίος έχει ξεζουμιστεί από τη χρόνια ύφεση, δεν μπορεί να παράγει ανάπτυξη, δεν μπορεί να αποπληρώσει το χρέος του δεν είναι βιώσιμο. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά οι παρενέσεις αυτές θα γίνονται και προς τη χώρα μας, να χαμηλώσει τον πήχη, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα εκτινάξουν τις δημόσιες δαπάνες, έτσι ώστε να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ των δύο μερών που σκληρά διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή. Υπ' αυτήν την έννοια, η αμερικανική παρέμβαση εκτιμώ ότι είναι και στη σωστή κατεύθυνση και κάνει καλό στη χώρα μας. Κυρία Γελαράκη, βλέπουμε ότι και από την πλευρά της Γερμανίας, στο εσωτερικό αυτής της χώρας, υπάρχουν και κάποιες φωνές οι οποίες λένε ότι θα πρέπει και η Γερμανία να βάλει νερό στο κρασί της και η κυβέρνησή της των χριστιανοδημοκρατών με τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά βασικά η Μέρκελ και ο Σόιμπλε είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, με δεδομένο ότι μέχρι τώρα βλέπουμε ότι και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε είναι αμετακίνητοι στις απόψεις τους, επαναλαμβάνουν το ίδιο μοτίβο, με βαρετό θα έλεγα τρόπο, αν δεν υφιστάμεθα τόσο ειδηνηρά τις συνέπειες. Και πολλοί λένε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, δηλαδή ότι θα συνεχίσουν μέχρι τέλους να πιέσουν, ενδεχομένως να υποχωρήσουν σε κάποια πολύ ασήμαντα. Ο Σόιμπλε είπε προχθές ότι μπορούμε να βγάλουμε από τη μέση τη λέξη τρόικα. Μα το θέμα δεν είναι η λέξη, αν θα είναι τρόικα ή αλλιώς, αλλά είναι ουσία. Η ουσία. Σε ποιους δηλαδή θα δίνουμε λόγο και ποιοι θα έρχονται να μας ελέγχουν εξονυχιστικά και αν πρέπει να σημαίνει αυτό. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση υποχώρησης ουσιαστικής μέχρι τώρα, ενώ η ελληνική κυβέρνηση αντίστοιχα έχει δείξει τέτοια σημάδια. Σε 4-5 περιπτώσεις έχει αλλάξει και ρητορία και ουσιαστική τοποθέτηση. Για παράδειγμα, ενώ δεν δεχόταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καθόλου πρωτογενή πλεονάσματα, δεχόταν μόνο ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ο κ. Βαρουφάκης είπε πριν από λίγες μέρες: δεχόμαστε αντί 4,5 που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, που είναι δυσβάσταχτο το χρόνο για να αποπληρώνουμε τα παλιά δάνεια, δεχόμαστε 1,5% του ΑΕΠ. Αυτό ήταν μια αλλαγή. Είναι μια αλλαγή το ότι. Και ένα μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος να τοποθετηθεί πραγματικά προς απάλυνση των πληττωμένων τάξεων, πληττωμένων συμπολιτών που είναι σήμερα πάρα πολύ. Ακριβώς. Που η κατάσταση της ύφεσης έχει επιδεινώσει δραματικά το βιωτικό επίπεδο και γενικά την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους. Και ταυτόχρονα να πέσει και στις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες συνεχώς κάθε χρόνο τώρα τα χρόνια της λιτότητας. Είναι γεγονός ότι απομειώνονται. Απομειώνονται σε βαθμό που στην ουσία είναι σαν να μην υφίστανται από ένα σημείο και μετά. Άλλη υποχώρηση ελληνικής κυβέρνησης ήταν για παράδειγμα ότι δέχτηκε να μην μιλάει πλέον για κούρεμα της ονομαστικής αξίας του χρέους, που είναι και το σημαντικότερο από όλα τα θέματα που έχει θέσει η κυβέρνηση και δικαίως, γιατί από εκεί ξεκινούν και εκεί καταλήγουν όλα, και να μιλάει για μια διευθέτηση η οποία θα περιλαμβάνει κάποια χρηματοπιστωτικά εργαλεία διαφορετικά, όπως είπε ο κ. Βαρουφάκης. Έχουμε δει τέτοιες τάσεις υποχώρησης από τη σημερινή κυβέρνηση, κάποιες από τις οποίες ενδεχομένως να δυσαρέσαν και οπαδούς της ή υποστηρικτές της στην Ελλάδα. Ο κ. Βαρουφάκης είπε για παράδειγμα ότι το 70% των ρυθμίσεων του μνημονίου τις δεχόμαστε, αλλά υπό ένα άλλο πρόγραμμα. Αλλά τις ρυθμίσεις αυτές καθεαυτές θα πρέπει να τις είχαμε κάνει μόνοι μας. Αυτά το λέγανε και κάποιοι άλλοι πριν τις εκλογές. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Και τότε τους κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Γερμανία όμως δεν βλέπουμε να κάνει καμιά ουσιαστική πρόταση. Λοιπόν, ακούστε κύριε Γκόρδη. Καταρχάς, εμείς σαν ΠΑΣΟΚ λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε ότι έπρεπε να υπάρχει η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης και επίσης
Έχουμε πει στο παρελθόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη χώρα, μεταρρυθμίσεις οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν, και αυτό το πλήρωσε πολύ ακριβά και ο τόπος, αλλά το πλήρωσε πολύ ακριβά και η παράταξη από την οποία εγώ προέρχομαι. Γιατί είναι βέβαιο ότι αν πραγματικά επέμενε και πίεζε για να συντελεστούν, για να πραγματοποιηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά στη χώρα και πιθανότητα και το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο κατέγραψε αυτό το οδυνηρό 4,7% θα ήταν πολύ υπέρτερο, έτσι θέλω να πιστεύω και έτσι εκτιμώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε κάποια άλλα ζητήματα. Έχει άραγε ένομο συμφέρον η Γερμανία να υποχωρήσει? Μήπως η κρίση τελικά αυτή που υπάρχει σήμερα και αναφέρεται σε όλη την Ευρώπη ευνοεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό? Μήπως τελικά ευνοεί αυτήν την επιβολή της κυριαρχίας μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων, έτσι ώστε να μιλάμε για μια γερμανική Ευρώπη? Σήμερα μου έκανε εντύπωση το έντυπο Courier International, πρόκειται να γίνει ένα γαλλικό περιοδικό, το οποίο αναφέρεται στα 5 σενάρια τα κυρίαρχα, προκειμένου να πάψει να επικρατεί το φαινόμενο της γερμανικής Ευρώπης και να πάψει η Γερμανία να αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη. Γιατί όμως η Γερμανία άραγε αποτελεί πρόβλημα για την Ευρώπη? Διότι εγκαθίδρυσε ένα σύστημα το οποίο ευνοεί αφάνταστα, απεριόριστα τη δική της οικονομία. Διαβάζω ότι το εμπορικό της ισοζύγιο κατέγραψε πλεώνασμα ακόμα 30 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με το 2013, συνολικά ανέρχεται στα 220 δις και είναι υπέρτερο από τα πλεονάσματα των εμπορικών ισοζυγίων τόσο της Κίνας όσο και της Σαουδικής Αραβίας άξον-άξον. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία της πιστωτικής επέκτασης. Ο κύριος Ντράγκη, ξέρετε, ότι είπε ότι θα κυκλοφορήσει ένας μεγάλος αριθμός ευρώ, τα οποία θα τυπώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να ενισχυθεί η ζήτηση και να πάψουν να υπάρχουν τα φαινόμενα του αποπληθωρισμού και το φάντασμα της Ιαπωνίας, το οποίο ταλανίζει αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ήθελε υποτεθεί όμως, λένε έγκυροι αναλυτές, ότι κάθε 10%, δηλαδή ποσοστό 10% που πέφτει το ευρώ, συνεπάγεται ανάπτυξη 0,3% για κάθε ευρωπαϊκή χώρα, διότι με τη διολίσθηση του νομίσματος τα προϊόντα της Ευρωζώνης γίνονται ανταγωνιστικότερα στις διεθνείς αγορές, αυτό συνεπάγεται για τη Γερμανία, παραδόξως πως, πρόσθετη ανάπτυξη 0,5%. Η ανεργία της έχει μειωθεί στο 6,5% σε αντίθεση με την ανεργία που υπάρχει στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Γαλλία. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα επιτόκια δανεισμού της συγκεκριμένης χώρας, που παίρνει χρήματα σχεδόν τζάμπα από την αγορά, όλοι θεωρούν βέβαιη και σίγουρη την επένδυσή της και κερδίζει από την επιτοκιακή διαφορά, δανείζοντας άλλες χώρες όπως είναι η δική μας. Μετά από όλα αυτά, πιστεύει κανείς ότι έχει συμφέρον να ανατραπεί η κατάσταση αυτή? Δεν έχει συμφέρον, κύριε Γκόρδη, σε καμία περίπτωση. Και θα αγωνιστεί και θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου οι πιέσεις που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση να μην ευδοκιμήσουν. Από την άλλη μεριά. Ναι, όμως έχει και πολλά να χάσει από αυτό. Έχει και πολλά να χάσει. Όπως τα περιγράψατε. Έχει πολύ. Πάρα πολλά να χάσει. Περιγραφικά και αναλυτικά. Άρα, τότε με την λογική αυτή που και εμένα με βρίσκει προσωπικά σύμφωνο που λέτε, όλη η περιγραφή που κάνατε, θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να μην υποχωρήσει πέρα από κάποιες εύλογες υποχωρήσεις καθόλου στις υπόλοιπες ζωτικής σημασίας απαιτήσεις μας. Το πρόβλημα. Δεδομένου ότι η Γερμανία έχει να χάσει περισσότερα ίσως και από εμάς, εάν καταρρεύσει το οικοδόμημα. Το πρόβλημα είναι ότι το οικοδόμημα της Ευρωζώνης είναι ένα οικοδόμημα το οποίο ευνοεί αφόρητα, επιτρέψτε μου τον όρο, τη Γερμανία. Την ευνοεί αφόρητα και πραγματικά είναι κατασκευασμένο, κομμένο, κεραμένο ακριβώς για να εξυπηρετεί τα γερμανικά συμφέροντα, το γερμανικό Ιμπέριουμ στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν και άλλες αντίπαλες δυνάμεις ή συμφέροντα μέσα στο ίδιο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είμαστε υπέρ της κατάργησης αυτού του οικοδομήματος ή είμαστε υπέρ της εξομάλυνσης έτσι ώστε να το κάνουμε να λειτουργήσει σωστά?
Εμείς αν, χώρα... αν η Γερμανία κινδυνεύει να χάσει περισσότερο ακόμα και από εμάς, εκείνη θα υποχωρήσει το τέλος. Έτσι λέει λοιπόν, η λογική. Όσο και να βρυχάτε τώρα. Άρα εμείς δεν πρέπει να υποχωρήσουμε πέρα από κάποιες εύλογες υποχωρήσεις. Προσέξτε λίγο. Αυτό λέει το αν θα υποχωρήσει κάποιος ή δεν θα υποχωρήσει, το ξέρει μόνο αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο στις διαπραγματεύσεις. Εγώ θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να πετύχουμε αυτή τη στιγμή είναι έναν ικανοποιητικό και επωφελή συμβιβασμό. Δηλαδή, βάζοντας και εμείς νερό στο κρασί μας, ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βαρουφάκης, έκανε τις πρώτες κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω, θέλω να ελπίζω, ότι η Γερμανία, αναλογιζόμενη τα συμφέροντά της από την ύπαρξη της Ευρωζώνης, δεν θα διαταράξει τη σχέση αυτή. Απλούστατα, αυτό το οποίο με φοβίζει, κύριε Γκόρδη, είναι αυτό το οποίο πολύ συχνά αναφέρουν οι συνάδελφοί σας, δηλαδή η περίπτωση ενός ατυχήματος. Η γερμανική πολιτική έχει αποδείξει διαχρονικά στην ιστορία της, είτε αν θέλετε από την μεγάλη προσία, από την προσία του μεγάλου Φρεντερίκου, είτε από την αυτοκρατορική Γερμανία του Βίσμπαρκ, είτε κατά τον πρώτο παγκόσμιο, είτε κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι πάρα πολλές φορές δεν συμπεριφέρεται με βάση την λογική, δεν συμπεριφέρεται έλογα, αλλά συμπεριφέρεται άλογα. Αυτό είναι το οποίο με φοβίζει, αυτή είναι η περίπτωση ενός ατυχήματος και δεν ξέρω σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ποιες θα είναι ακριβώς οι συνέπειες. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, κύριε Γελαράκη, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταράξει τα νερά και αυτή η ταραχή των υδάτων φαίνεται ότι δημιουργεί ένα άλλο κλίμα που είναι πολύ πιο πρόσφορο από το τέλμα που είχε δημιουργηθεί και σαν κλίμα πέρα από τα οικονομικά μεγέθη πριν από τις εκλογές. Όλος ο κόσμος συζητάει το θέμα της Ελλάδας, ακούγονται φωνές από πολλές χώρες του κόσμου, ακόμα και μέσα στην ίδια τη Γερμανία, που λένε ότι όντως οι Έλληνες έχουν πληρώσει πολύ μεγαλύτερο τίμημα από αυτό που έπρεπε και είναι πλέον αντιπαραγωγικό ακόμα και για τις επιδιώξεις της νεοφιλελεύθερης του τραπεζοκρατικού συστήματος της Ευρώπης, το Ευρωιερατείο, όπως εσείς το ονομάσατε χαρακτηριστικότατα. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καλύτερες πιθανότητες από ό,τι πριν να πετύχει κάτι, αν όχι ευκταίο, τουλάχιστον λιγότερο χειρότερο σημαντικά από το προηγούμενο καθεστώς. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, μια και είστε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν έκανε μια ανάλογη κίνηση να πει όχι εκεί που δεν θα το περιμένανε οι εταίροι, γιατί θεωρούσαν τους αξιωματούχους, τους κυβερνητικούς δεδομένους, όπως ήταν τα πράγματα πριν από τις εκλογές. Γιατί δεν είπανε συγκεκριμένα όχι, ώστε να ταράξουν τα ύδατα και μετά να έχουν εκείνη την υπευθυνότητα, όπως λένε, που είναι μεγαλύτερη από του ΣΥΡΙΖΑ, να τα αφήσουν να επανατοποθετηθούν σε καλύτερη βάση. Κοιτάξτε, κάθε φορά που έχουμε μια νεοεκλεγμένη κυβέρνηση και μάλιστα δημιουργώντας ένα καθεστώς μιας, κακά τα ψέματα, ιστορικής ανατροπής, γιατί η διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή με πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι, και κυρίαρχο κορμό στην κυβερνητική συμπαράταξη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ένα ιστορικό αδιαφιλονίκητο γεγονός, έτσι, ήρθε πραγματικά να ταράξει τα νερά της Ευρώπης και αν θέλετε να δημιουργήσει όχι νέα δεδομένα, αλλά τις προϋποθέσεις ίσως. Τα νέα δεδομένα θα τα δούμε πολύ αργότερα. Ακόμα ας κρατάμε μικρό καλάθι. Ας είμαστε λίγο συντηρητικοί με την καλή έννοια του όρου, κύριε Γκόρδη. Λοιπόν, νομίζω ότι διαπραγματεύτηκαν. Διαπραγματεύτηκαν και οι προκάτοχοι της σημερινής κυβέρνησης. Καταρχάς σας θυμίζω την πολύ ασθενός πετυχημένη... Ασθενός, κύριε Γερδάκη, μου επιτρέπετε να σας πω. Θυμίζω... Ο περισσότερος κόσμος έχει αντιληφθεί. Σας ασθενός θυμίζω... και ανεπαρκώς. Προσέξτε. Περισσότερο από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν διαπραγματεύτηκε καθόλου, εγκληματικότατα, αλλά ασθενός σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε. Κοιτάξτε, ίσως δεν έγινε... για τον Πασόκ, λέω, ίσως δεν έγιναν αυτά που έπρεπε. Εγώ σας θυμίζω ότι έγινε το πολύ πετυχημένο PSI, το οποίο οδήγησε σε μια δραματική μείωση ενός ιδιωτικού χρέους το οποίο βάρινε την χώρα. Ναι, αλλά το χρέος συνεχίζει να είναι 175%, κύριε Γελαράκη. Δηλαδή, υποκαταστάθηκε και αντικαταστάθηκε το διαγραφέν χρέος από τον ιδιωτικό τομέα με χρέη καινούργια του επίσημου τομέα. Κάτι το οποίο και νομικά δεν συμφέρει την Ελλάδα, διότι είναι μεγαλύτερο το τίμημα που θα πληρώσει αν δεν αποπληρώσει δάνεια από τον επίσημο τομέα που τα χρωστάει σε κράτη ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρότι αν δεν πληρώσει έναν ιδιώτη μεγαλοομολογιούχο. Και μάλιστα υπό το αγγλικό δίκαιο τώρα, ενώ πριν ήταν υπό το ελληνικό. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι καθόμερος αφορά το ζήτημα της
ούτως υπήν αναγκαστικής εκτέλεσης. Επαναλαμβάνω τώρα τα λόγια του Βαγγέλη Βενιζέλου. Είπε ότι εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην οποία εκτελείται, αλλά υπάρχουν και απόσπερες του αντιθέτου, επίσης νομικών. Του τόπου της εκτέλεσης, αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη. Και τουλάχιστον αυτή είναι και η δική μου άποψη. Ακόμα και έτσι, ως νομικού. Έτσι. Ακόμα και αν δεχτούμε αυτό. Πέρα, ναι. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω το εξής, ότι όταν προχωράς σε μια τόσο γενναία μείωση του ιδιωτικού σου χρέους, η επανέκδοση ομολόγων δεν θα μπορούσε πραγματικά να υπαχθεί σε μια διαφορετική δοσιδικία, με δεδομένο ότι ελείπει η αναγκαία εμπιστοσύνη πλέον στους ιδιώτες επενδυτές για την αγορά των ομολόγων. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος χειρισμός δεν ήταν ατυχής. Θεωρώ ότι ήταν επιτυχής. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να πω και εγώ ότι θα μπορούσε πραγματικά με περισσότερο ζήλο η προηγούμενη κυβέρνηση να επιδιώξει και να πετύχει πράγματα. Το τι θα μπορούσε να πετύχει δεν το ξέρουμε ποτέ. Το τι θα πετύχει η σημερινή κυβέρνηση από αυτά τα οποία με ζήλο συγκροτημένα φαίνεται να επιδιώκει, θα το περιμένουμε. Κοντό ψαλμός αλληλούια. Ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Εγώ σας είπα, θέλω να είμαι αισιόδοξος και θα κάνω πάντοτε στην κυβέρνηση, που είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, επικοδομητική κριτική. Θέλω πραγματικά να πετύχει, αλλά γνωρίζοντας και τους συσχετισμούς, γνωρίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι διαπραγματεύεται και διαπραγματεύεται σκληρά, αλλά ξέρετε, όλα τα ζητήματα, κύριε Γκόρδη, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θα υπάρξει αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση αυτή? Μακάρι να υπάρξει. Εγώ δεν είμαι της λογικής βάστα Ρόμελ, βάστα Μέρκελ. Λέω μακάρι να πετύχει. Αλλά το αν θα πετύχει όχι, θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες και ελπίζω πραγματικά να τα πάει πάρα πολύ καλά. Κύριε Γελαράκη, όλοι οι γεωσκεπτόμενοι Έλληνες αναμφισβήτητα θέλουν να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Ναι, αλλιώς είναι για το φρενοκομείο. Αλλιώς εγώ το έχω πει και δημόσια. Δεν είναι, για το φρενοκομείο. Δεν είναι και πατριώτες. Γιατί πέρα από το δικό τους το καλό, το προσωπικό του καθενός, υπάρχει και η πατρίδα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εκπροσωπεί και το δικό μας το καλό, το εξατομικευμένο. Και το συμφέρον, γενικότερο της πατρίδας. Αν είναι δυνατόν. Πέρα από αυτό όμως, επειδή αναφέρεται το PSI, θέλω να επανέλθω και να σας κάνω και μια ερώτηση που έχει σχέση με αυτό. Το PSI, γιατί το λένε ότι είναι επιτυχημένο και δεν το είπατε μόνο εσείς, το λέει κατά κόρον ο Βαγγέλης Βενιζέλος, το έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ειδικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επειδή ήταν και ο εμπνευστής και ο διεκπεραιωτής και ο εποπτεύοντας εκείνη την περίοδο αυτής της διαδικασίας, με βάση το γεγονός και τα γεγονότα μάλλον, ότι το PSI πήρε χρήματα από τις τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν όμως με τα χρήματα του φορολογούμενου λαού, γιατί μέχρι τώρα αυτό έχει περάσει στο χρέος. Πέρα από τις τράπεζες όμως, πήρε χρήματα από τα νοσοκομεία, πήρε χρήματα από, έκοψε δηλαδή από τα ασφαλιστικά ταμεία, έκοψε χρήματα από μικρομολογιούχους που εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους, άνθρωποι που δεν ήταν ιδιαίτερα με ιδιαίτερη οικονομική ευμάρεια, και χάσανε χρήματα που αυτό είναι καθοριστικό για τη μετέπειτα ζωή τους. Γιατί λοιπόν δεν υπήρξε μια μέρημνα και για αυτούς που είχαν απώλειες από το PSI, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, οι μικρομολογιούχοι, ώστε να μπορέσει να είναι πιο δίκαιη αυτή η μείωση του χρέους, η οποία επαναλαμβάνω τελικά αποδείχθηκε ότι αντικαταστάθηκε από τα καινούργια δάνεια, άρα είναι σαν να μην έγινε στην ουσία. Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ νομίζω ότι το PSI ήταν κάτι πετυχημένο και εποφελές για την εθνική οικονομία. Ότι υπήρξαν ζητήματα σαν και αυτά που αναφέρεται στους μικροομολογιούχους, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και ήθελα να ελπίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση θα προχωρούσε στις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορεί να δούμε τη λογική αυτή που λέει ότι ξέρεις, αυτοί που χάσανε τα χρήματά τους οι μικροομολογιούχοι, οι μικροεπενδυτές, είναι η παράπλευρη απώλεια. Δεν είμαι της λογικής αυτής. Θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Κάποιοι τους είδαν και η δικαιοσύνη, κακώς τους είδανε. Και αν θέλετε, αυτοί που τους είδαν ως παράπλευρη απώλεια, το πλήρωσαν και εκλογικά και πολιτικά, έτσι. Γιατί εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, ξέρετε ότι έχω το θάρρος της νόμης και τη λέω την άποψή μου και κάνω κριτική. Και έχω κάνει πολύ σκληρή κριτική και στο Βαγγέλη Βενιζέλο και στο κόμμα από το οποίο προέρχομαι, κύριε Γκόρδη, για συγκεκριμένες παραλήψεις. Και μία από τις παραλήψεις ήταν και αυτή. Έπρεπε αυτό το ζήτημα να φροντίσει με κάποιο τρόπο να το αποκαταστήσει. Πραγματικά, στο πλαίσιο του PSI, χάθηκαν χρήματα από ομολογιούχους, από ανθρώπους οι οποίοι ή και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κτλ., που είχαν επενδύσει τα χρήματά τους και ξαφνικά τα είδαν τις οικονομίες τους αυτές, που ήταν πολύτιμες όμως και για τους ίδιους προσωπικά αλλά και για την εθνική οικονομία, να εξανεμίζονται.
Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπιστεί σαν μια παράπλευρη απώλεια. Η μόνη δικαιολογία που εύλογα, ευλογοφανώς μάλλον, μπορεί να προβληθεί είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μη αντιμετώπιση του ζητήματος οφείλεται στις γνωστές δημοσιονομικές δυσκολίες, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόνοια έστω για το μέλλον. Ξέρω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη δικαστική αντιπαράθεση. Δεν γνωρίζω ποιο είναι το αποτέλεσμά της. Εύχομαι οι άνθρωποι αυτοί να δικαιωθούν και να αποκατασταθεί η ζημία η τεράστια την οποία υπέστησαν και στον οικονομικό τομέα, αλλά κυρίως και στον ψυχολογικό, κύριε Κόρη. Βέβαια. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη ψυχοφθόρα. Τώρα φανταστείτε τώρα, ο άλλος έχει οικονομίες μια ζωής, εμπιστεύεται τα χρήματά του και ξαφνικά βρίσκεται στον άστρο. Ο οποίος τα εμπιστεύεται στην Ελλάδα. Ναι, φυσικά τα εμπιστεύεται. Δεν τα εμπιστεύτηκε σε έναν φορέα απλά ιδιωτικό. Έχει σημασία αυτό. Μια που αναφερθήκαμε εμέσως και στις τράπεζες, ας περάσουμε σε αυτές με αφορμή και το PSI. Βλέπουμε ότι ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα μπορεί να μην ήταν εκτεθειμένος σε τοξικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα και δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα πρώτης κρίσης. Στη διάρκεια της κρίσης όμως υπήρξε αυτό το θέμα και με το PSI. Ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες, υπήρξε βέβαια και διαρροή καταθέσεων. Υπήρξε ένα πρόβλημα στο να μπορούν οι τράπεζες να ρίχνουν χρήμα στην αγορά. Αλλά βλέπουμε ότι και μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους δεν ρίξαν χρήμα στην αγορά όπως περίμενε ο περισσότερος κόσμος και όπως είχε πολυδιαφημίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και βλέπουμε ότι στην ουσία κοινωνικοποιούνται οι ζημιές αυτή τη στιγμή των τραπεζών, ενώ ποτέ δεν κοινωνικοποιήθηκαν τα κέρδη τους. Τα κέρδη τους τα βάζανε σε συγκεκριμένους λογαριασμούς και κοινωνικοποιούνται οι ζημιές. Αυτό είναι ένα κατεξοχήν άδικο γεγονός, το οποίο εξοργίζει, όχι απλά θλίβει τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος ούτως ή άλλως υφίσταται τρομερές συνέπειες από την κρίση. Και πολλοί συμπολίτες μας παίνονται αυτή την εποχή. Και κυρίως να πούμε κάτι άλλο, κύριε Κόρδη. Αν θέλουμε πραγματικά ανάπτυξη, αν θέλουμε πραγματικά μείωση της ανεργίας, πρέπει να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις. Εγώ σας ρωτώ το εξής. Πώς μια επιχείρηση η οποία ασχολείται, ας πούμε, με τον δευτερογενή τομέα, έχει, ξέρω εγώ, συσκευασμένα κρέατα ή τέτοιου είδους προϊόντα και θέλει να κάνει εξαγωγή. Έχουμε επιχειρήσεις και στην Καβάλα και στη Δράμα και στην Ξάφη, παντού στην περιφέρειά μας. Δανειζόμενοι με επιτόκια, αν δανείζεται, αν καταφέρει να βρει τις αναγκαίες εγγυήσεις, προσημειώσεις, ακίνητα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δανείζεται με επιτόκια τα οποία είναι απαγορευτικά. Τη στιγμή που άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, παραδίπλα ή και στην Ευρωζώνη ή ακόμα καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δανείζονται με πολύ μικρότερα επιτόκια και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται και να εξυπηρετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Επίσης, εγώ έχω και μια σοβαρή επιφύλαξη σε προσωπικό επίπεδο με το κατά πόσον η υπερσυγκέντρωση των τραπεζών, η οποία ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 90 με τις διαδοχικές εξαγορές με σκοπό να δημιουργήσει εθνικούς πρωταθλητές, είναι κάτι το οποίο είναι υγιές, είναι ένα υγιές φαινόμενο, ένα φαινόμενο το οποίο εξυπηρετεί, τον καταθέτει, την εθνική οικονομία ή εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τραπεζιτών. Διότι σε άλλες χώρες αντίστοιχου μεγέθους, πληθυσμού και αν θέλετε πλούτοπαραγωγικών πηγών, υπάρχουν πολύ περισσότερες τράπεζες, υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ τους και στα επιτόκια χορηγήσεων και στα επιτόκια των καταθέσεων, αφού όμως προηγουμένως ο νομοθέτης έχει παρέμβει θεσμικά, με τρόπο δηλαδή που προβλέπεται από το Σύνταγμα και την νομοθεσία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να υπάρξουν σε περιφερειακό επίπεδο μικρές τράπεζες, οι οποίες δεν είναι και τόσο απρόσωπες και θα μπορούν να διαχειρίζονται και τα επενδυτικά σας σχέδια αλλά και τις καταθέσεις σας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Νορβηγία και παραπέμπω στις γνωστές απόψεις του καθηγητή Ιωάννη Τσαμουργγέλη, ο οποίος έχει μιλήσει πλήστες όσες φορές για το πρόβλημα που δημιουργείται με την υπερσυγκέντρωση των τραπεζών. Κύριε Γελαράκη, παρόλα αυτά που λέτε, εσείς πιστεύετε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση εξάντλησε όλο το βαθμό πίεσης που μπορούσε να ασκήσει στις τράπεζες προκειμένου ένα μέρος των χρημάτων με τα οποία ανακεφαλοποιήθηκαν να τα ρίξουν στην αγορά? Εάν όχι, δεν είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή? Γιατί το πρόβλημα της έλλειψης λεφτότητας στην αγορά είναι δομικής φύσης, δεν είναι μια λεπτομέρεια που μπορούμε να την παρακάμψουμε. Διότι από αυτό το πρόβλημα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα σε τρεις
δυσκολίες, όχι σε μία, έχουν συνθλιβεί. Οι άλλες δύο είναι η υποκατανάλωση και το θέμα των, είπαμε, η έλλειψη ρευστότητας, η υποκατανάλωση και η υπερφορολόγηση, στην οποία θα πάμε αργότερα. Άρα, αν μια κυβέρνηση δεν χειρίστηκε σωστά το θέμα της τροφοδότησης της αγοράς με χρήμα, έχει τεράστια ευθύνη για ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων της ύφεσης και σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν το χειρίστηκε σωστά. Το μόνο ελαφρυντικό το οποίο μπορώ να δώσω είναι ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έγινε με καθυστέρηση, έπρεπε να περάσει από τη διαδικασία των περιβόητων stress test, έτσι, και από εκεί και πέρα αυτή η καθυστέρηση είχε μία αντανάκλαση, μετακυλίστηκε και στο επίπεδο των χορηγήσεων, ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς και πολύ πιο άμεσα. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι υπέρ της άποψης ότι έπρεπε να αυξηθεί και ο ρυθμός των χορηγήσεων και η ταχύτητά τους και η ποσότητά τους και ταυτόχρονα να υπάρξουν πολύ καλύτερη, να υπάρξει πολύ καλύτερη αντιμετώπιση των προϋποθέσεων της χορήγησης, κυρίως σε επίπεδο επιτοκιακής επιβάρησης των κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων. Διαφορετικά, ούτε ανάπτυξη μπορεί να προέλθει, ούτε μείωση της ανεργίας. Αν δεν κινηθεί η οικονομία, δεν γίνεται τίποτα. Και για να κινηθεί η οικονομία, πρέπει να πέσει χρήμα. Ναι, σαφώς υπάρχει ευθύνη. Σας λέω μόνο ότι ένα ελαφρυντικό είναι ότι η διαδικασία αυτή καθυστέρησε. Έγινε με μεγάλη καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα ήταν ανοιχτό και πρέπει να δούμε ξανά, συνολικά, και τώρα που έχουμε μία νεοεκλεγμένη κυβέρνηση, νομίζω ότι θα το δει πάρα πολύ σοβαρά, τον τρόπο γενικά λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, ώστε να πάψει να υπάρχει υπερσυγκέντρωση και να αυληθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων περιφερειακών τραπεζών, οι οποίες θα μπορούν να απορροφήσουν όχι μόνο τα χρήματα τα δικά σας και τα δικά μου, αλλά να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επενδυτικών πρωτοβουλειών και σε επίπεδο περιφερεια, σε περιφερειακό επίπεδο. Κύριε Γελαράκη, μίλησα πριν για υπερφορολόγηση. Άλλη μεγάλη πληγή, κυρίως της μνημονιακής Ελλάδας, γιατί είδαμε ότι οι φόροι αυξήθηκαν πάρα πολύ, στο 40 περίπου τις 100, αν βάλεις και το εισόδημα και τη φορολογία ακινήτων και το ΦΠΑ που ανέβηκε. Αντιστοίχως τα εισοδήματα μειώθηκαν περίπου αντίστοιχο ποσοστό. Άρα αυτό είναι με συνταγή εξασφάλισης ούτως ή άλλως. Γιατί η εσωτερική υποτίμηση αφορούσε μόνο δυστυχώς τη μείωση των εισοδημάτων και όχι τη μείωση των τιμών. Στο θέμα της φορολογίας και της φορολογικής πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης, και το λέω γιατί έχω απέναντί μου ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είδαμε επίσης πολιτικές οι οποίες από την κοινωνία χαρακτηρίστηκαν από απαράδεκτες έως εγκληματικές. Δηλαδή, για να μπορούμε να ξεπληρώνουμε παλαιά δάνεια, για να μπορούμε να είμαστε εντάξει υποχρεώσεις μας προς τους πιστωτές, οι οποίοι μας βάζαν ασφικτικούς στόχους που υποσκάπταν στην ουσία ακόμα και το δικό τους το σχέδιο, αντιπαραγωγικά, είδαμε ότι έπρεπε να ξεζουμιστεί και η επιχείρηση μικρομεσαία και το νοικοκυριό, ο Έλληνας, ο φορολογούμενος δηλαδή, προκειμένου απλά να πληρώνουν δάνεια, ενώ μπορούσε να γίνει αυτό σε ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα, και επιβλήθηκε ένας φόρος στα ακίνητα, ο οποίος ήταν εκτροματικός, δηλαδή είχε πολλές ατέλειες, αλλά και στη φιλοσοφία ότι ήταν λάθος, και το επιχείρημα απλά από την κυβέρνηση την προηγούμενη ήταν ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει φόρος κατοχής. Ναι, αλλά στις χώρες που υπάρχει φόρος κατοχής, ούτε είναι έτσι η δομή του φόρου και η διαβάθμιση, αλλά ούτε και στις χώρες αυτές έχουν υποστεί οι πολίτες μείωση 50 με 40% των εισοδημάτων τους. Γιατί είναι άλλο να ζητάς φόρο κατοχής από έναν πολίτη σε μια χώρα που ευημερεί ή τουλάχιστον δεν είναι σε οικονομική κρίση μεγάλη, και είναι άλλο να το ζητάς αυτό στην Ελλάδα με 6 εκατομμύρια στο όριο της στόχης ή κάτω από αυτό, όταν κάποιος Έλληνας πολίτης, συμπολίτης μας, έχει 500 ευρώ μηνιαίο εισόδημα και έχει μια τριμελή οικογένεια να πρέπει να πληρώσει και ένα μεγάλο φόρο σε ό,τι αφορά το ακίνητο που κατέχει, το οποίο δεν του φέρνει και πρόσοδο, δεν του φέρνει και εισόδημα. Κοιτάξτε, η προηγούμενη κυβέρνηση, και αυτή βεβαίως ήταν και μια σκληρή κριτική που εγώ άσκησα σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, που αν θέλετε και λίγος πολύ απήχα από την, ας το πούμε έτσι, ενεργό πολιτική, εφάρμοσε τη λογική των καλογέρων του Μεσαίωνα. Αρρωσταίνει ασθενής, αφέμαξη. Μα έχει πρόβλημα ασθενής, είναι πιο άρρωστος,
κόντρα φέμαξη. Στο τέλος δεν πεθάνουμε. Γι' αυτό είπε ο Γιακουμάτος, η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απέθανε. Δεν ξέρω καν αν. Παρέδιδε το Υπουργείο. Δεν ξέρω καν αν η εγχείρηση πέτυχε, διότι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος είχε την ευθύνη για τη μείωση των τιμών, για την οποία πολλά ακούγαμε, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν είδαμε. Σχεδόν τίποτα, ναι. Εξού και το γνωστό ανέκδοτο ότι εμφανίζεται ο Γιακουμάτος κάπου και το ρωτάει μία νοικοκυρά, λέει, είπατε ότι θα μειωθεί η τιμή του ψωμιού. Λέει, μα το μειώσαμε 30 λεπτά, λέει, το κιλό το ψωμί. Λέει, και πού θα το βρω αυτό, λέει, στη χαμένη Ατλαντίδα. Λοιπόν, για να χαριτολογήσουμε και λίγο. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, το ζήτημα της φορολογίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τον τομέα των μεταρρυθμίσεων, των γενναίων μεταρρυθμίσεων, που όφιλε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αποδοκιμάστηκε γιατί δεν έκανε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και αποδοκιμάστηκε έντονα γιατί ξεζούμισε το λαό στη φορολογία, στην βαριά φορολογία, και αν θέλετε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δημοκρατία έχασαν τη μεσαία τάξη που τους στήριζε. Η μεσαία τάξη αντιμετώπισε μία φτωχοποίηση και είδε τα οικονομικά της δεδομένα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και αντιμετώπιζε το φάσμα της εξαθλίωσης. Τι έπρεπε να γίνει άραγε? Θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε μία φαριά φορολογία στα ακίνητα, αλλά όχι να την διαιωνίσουμε. Θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε μία φορολογία με τη μορφή μίας έκτακτης εισφοράς, η οποία όμως δεν θα παίρνει τη μορφή μίας περιοδικής τακτικής φορολογίας, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος ή όπως είναι οι έμεση φόροι οι οποίοι βαρύνουν τον κύκλο εργασιών. Αυτό έγινε όμως. Και στην περίπτωση του ΕΦΙΑ το είναι ακριβώς αυτό. Μα αυτό ήταν. Ένας έκτακτος φόρος μονιμοποιήθηκε. Ακριβώς αυτό σας λέω. Και εκεί ήταν και η δική μου ένσταση. Ότι αντί να πάρουμε τα μέτρα εκείνα που θα διευκολύνουν τις μεταρρυθμίσεις και θα φέρουν πραγματικά νέα εισοδήματα στη χώρα, περιορίζουμε την οικονομική δυνατότητα και την καταναλωτική, αν θέλετε, δυνατότητα, κύριε Γκόρδη. Διότι αυτά τα χρήματα τα οποία πήραν από εσάς, από μένα, τα αποστερήθηκε η αγορά. Έτσι είναι. Τα αποστερήθηκαν η αγορά, οι επαγγελματίες της αγοράς, διότι όλοι μας θα κάναμε κάποιες αναγκαίες ή αλλιώς εποφελείς ή καταναλωτικές σε κάθε περίπτωση δαπάνες, τις οποίες δεν τις κάναμε, με αποτέλεσμα η ύφεση να επιτείνεται, η επανάπτυξη να επιτείνεται και τελικά να οδηγούμεθα όλο και πιο βαθιά μέσα στο τέλμα της ύφεσης και της λιτότητας. Αντί να τροφοδοτούσαμε δηλαδή την υγιή δραστηριότητα της πραγματικής οικονομίας, εμείς τροφοδοτούσαμε την ύφεση. Καταρχάς, και τα αίτια γινόταν αποτελέσματα και τα αποτελέσματα ξαναγινόταν αίτια. Λοιπόν, ακούστε. Μιλούσαμε όλοι και εξακολουθούμε να μιλούμε και βλέπω ότι και η νέα κυβέρνηση μιλά για μια γενναία μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα. Ένα φορολογικό σύστημα το οποίο πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένα και επαρκώς προσδιορισμένα χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι απλό, πρέπει να είναι κατανοητό, πρέπει να έχει διάρκεια, δηλαδή πρέπει να έχει έναν στόχο, έναν ορίζοντα τουλάχιστον μιας πενταετίας το λιγότερο, προκειμένου να γνωρίζει ο επιχειρηματίας ή ο υποψήφιος επενδυτής τι ακριβώς θα αντιμετωπίσει όταν έρθει σε αυτή την ευλογημένη χώρα που λέγεται Ελλάδα για να επενδύσει. Μα κύριε Γεραράκη, αυτό το λέγαμε εδώ και πολλά χρόνια. Το ξέρω ότι το λέμε. Και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το λέγανε. Και έτσι δεν το λέγανε. Αλλά ποτέ δεν το εφαρμόσανε. Το ξέρω ότι το λέγαμε πολλά χρόνια. Αυτή την αντίφαση ήθελα να δείξω. Αντί λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια τέτοια γενναία μεταρρύθμιση, απλοποιώντας το φορολογικό σύστημα, κάνοντάς το πιο λειτουργικό, καταργώντας τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων που ήταν μια βασική εξαγγελία, κάναμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι πιο πολύπλοκο, πιο δύσκολο, πιο αντιλειτουργικό. Και πιο αφαιμακτικό όμως. Και εν πάση περιπτώσει. Και εν πάση τρόικα. Εσείς και αυτό που λέτε θα μπορούσαμε να το κάνουμε, που μείνει σωστό. Ναι. Ενώ έχουμε την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας και έτσι εμείς της έχουμε δώσει το δικαίωμα του να αποφασίζει και εμείς να εκτελούμε. Δηλαδή αυτά που λέτε προϋποθέτανε αρκετά όχι προς την τρόικα. Προσέξτε. Που δεν τα είπε η κυβέρνηση. Η τρόικα και η κάθε τρόικα εκπροσωπεί τους δανειστές. Ο δανειστής τι θέλει, κύριε Γκόρδη? Να πάρει πίσω τα χρήματά του. Σωστά. Πώς θα πάρει τα χρήματά του? Θα τα πάρει αφαιμάσοντας τον ελληνικό λαό, καταστρατηγώντας, αποδυναμώνοντας και αναιρώντας κάθε προϋπόθεση ανάπτυξης? Προφανώς όχι. Όχι, είδαμε την οτροπία του συντείνει στο να είναι καταφατική απάντηση. Ναι, έτσι ναι. Πιστεύουν αυτοί. Εκεί λοιπόν έπρεπε να πει τα μεγάλα όχι η ελληνική κυβέρνηση που δεν είπε. Τα είπε ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα
και ταυτόχρονα έπρεπε να προβεί σε γενναίες μεταρρυθμίσεις. Όταν για κάθε διάταξη, κύριε Γκόρδη, βγαίνουν 2.500 εγκύκλοι, ποιος είναι σε θέση να γνωρίζει σήμερα τι ισχύει και τι δεν ισχύει στο φορολογικό μας σύστημα? Ούτε ο καλύτερος φοροτέχνης, ούτε ο καλύτερος λογιστής, ούτε ο καλύτερος δικηγόρος στα θέματα δημοσιονομικού δικαίου δεν είναι σε θέση σήμερα να μας πει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Και δεν είναι το ζήτημα μόνο τι ισχύει σήμερα. Το ζήτημα είναι τι προβλέπετε στο άμεσο μέλλον, στο ορατό μέλλον. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική δημόσια διοίκηση, που είναι, αν θέλετε, και η κυρίαρχη παθογένειά της. Ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να αλλάξει. Και αν άλλαζε το σύστημα αυτό, θα είχαμε περισσότερα έσοδα, εκεί καταλήγω τελικά, και δεν θα χρειαζόταν να επιβάλλουμε τόσο βαριά επαχθή φορολογία που οδηγεί τους συμπολίτες μας στα άκρα και στη φτωχοποίηση. Κύριε Γελαράκη, είπατε για παθογένεια της δημόσιας διοίκησης και πολύ σωστά για αυτές τις εγγενείς αδυναμίες που μας στάσαν μεταξύ και άλλων αιτιών στο σημείο αυτό, αλλά για αυτές τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης ένας πολύ μεγάλος υπεύθυνος, όχι ο μοναδικός, είναι και το ΠΑΣΟΚ. Και ενδεχομένως να είναι και ο πρώτος διδάξης από τη δεκαετία του 80. Και πολλοί λένε ότι αν το ΠΑΣΟΚ έδειχνε την ίδια δημοσιονομική νοοτροπία που δείχνει σήμερα από τη δεκαετία του 80, η χώρα μας δεν θα είχε φτάσει εδώ που έφτασε. Θα σας πω αμέσως. Η παθογένεια αυτή δεν οφείλεται απλά και μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Η παθογένεια αυτή, αγαπητέ, υπάρχει από γενέσεως του ελληνικού κράτους. Και έχει όνομα και επώνυμο. Λέγεται πελατειακό κράτος και πελατειακό σύστημα. Επειδή ξέρετε, από τη δεκαετία του 80, ξέρετε. Τις κλαδικές του ΠΑΣΟΚ, τους προσλήψεις, τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα που διπλασιάστηκαν. Καμία αντίρρηση. Θέλετε να μιλήσουμε για τις κλαδικές του ΠΑΣΟΚ, θέλετε να μιλήσουμε για τη γαλάζια συνέντευξη Κώστα Καραμαλή? Δηλαδή, μα η Νέα Δημοκρατία κουνούνταν πεπατημένη, φυσικά. Την πεπατημένη, την διεύρυνε, την επέκτανε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Γι' αυτό και έχει και η Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι το εξής, κύριε Γκόρδη. Ότι το πελατειακό σύστημα είναι αυτό το οποίο ευθύνεται για μία σειρά από παθογένειες που καταδικάζουν, κατατρέχουν τόσο την ελληνική δημόσια διοίκηση όσο και εν γέννη την ελληνική πολιτεία. Και πρέπει κάποια στιγμή να κοπεί αυτός ο ομφάλιος λόρος, ο οποίος συνδέει τους Έλληνες πολίτες με το κράτος, με την κακώς νοούμενη έννοια της σύνδεσης, όπως επίσης πρέπει να πάψει να συνδέει αυτή η πηγή, αυτή η κάνουλα πρέπει να κλείσει, κύριε Γκόρδη, που συνδέει μία σειρά παρασιτικών επιχειρηματιών και παρασιτικών επιχειρήσεων που τόσα χρόνια αντιμετώπιζαν το κράτος ως λάφυρο. Και δυστυχώς υπήρχαν και αρκετοί πρόθυμοι, εξονημένοι πολιτικοί μας, οι οποίοι ακολουθούσαν με αυτήν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά, αντιμετωπίζοντας τη χώρα ως λάφυρο. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δυστυχώς όμως, στην ελληνική πολιτεία, όσοι επαγγέλλονταν τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις, όσοι πραγματικά ήταν αποφασισμένοι να τις υλοποιήσουν, για κάποιο περίεργο λόγο βρίσκονταν εκτός νυμφώνος και εκτός πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα δηλαδή τους εξωστράκησε, τους απέβαλε. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο άραγε. Μήπως δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα? Μήπως δεν θέλαμε, γιατί μας εξυπηρετούσε και εμάς ως Έλληνες πολίτες το πελατειακό κράτος? Θα βάλω το παιδί μου σε μια τρύπα να τρουπώσει, χρησιμοποιώντας τη γνωστή φράση από την ελληνική ταινία? Μήπως τελικά αυτό είναι που φταίει? Και μήπως έπρεπε να περάσουμε όλα αυτά που περάσαμε, έτσι ώστε σήμερα σύσσωμη η ελληνική πολιτική ηγεσία, ορισμένοι δεν το πιστεύουν, άλλοι όμως το πιστεύουν, να αποδοκιμάζει το πελατειακό σύστημα? Πρέπει λοιπόν να μπει επιτέλους μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή, και να πούμε όλοι ότι τέρμα στο πελατειακό κράτος, τέρμα στις πελατειακές σχέσεις, και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουμε πραγματικά μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μας κάνουν μια σύγχρονη, προοδευμένη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία θα μάθει να λειτουργεί αξιοκρατικά. Και τότε τα πράγματα, σας διαβεβαιώ, ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Κύριε Γελαράκη, επειδή είπατε την λέξη κλειδί που ακούγεται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες μέρες, μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έπρεπε να είχαν γίνει από εμάς, τους Έλληνες, στην Ελλάδα. Φυσικά. Πολύ πριν έρθει η Τρόικα. Βεβαίως. Και επειδή δεν γίνανε, ένα λόγο που ήρθε η Τρόικα. Βεβαίως. Εγώ σας είπα. Για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, το σημάζημα του δημόσιου τομέα, την οργάνωση τη διαφορετική της δημόσιας διοίκησης, την περικοπή της σπατάλης, την πάταξη της διαφοράς, την πάταξη της φοροδιαφυγής, τον εξορθολογισμό των δαπανών. Αλλά υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις
οι οποίες δεν θα έπρεπε να γίνουν ποτέ, ούτε πριν την κρίση, ούτε και τώρα που γίνονται. Όπως για παράδειγμα η αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων, η ιδιωτικοποίηση των πάντων, όπως είναι λάθος η θέση καμία ιδιωτικοποίηση, εξίσου λάθος είναι και η θέση ιδιωτικοποίηση των πάντων. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα λάθη του κρατικισμού 30 ετών σε αυτή τη δύσμερη χώρα να έρχεται να τα διορθώσει η λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού. Η μία λέλαπα έρχεται να διορθώσει τα λάθη της προηγούμενης λέλαπας. Ο κόσμος λοιπόν ακούει τη λέξη μεταρρύθμιση και το μυαλό του πρώτα πηγαίνει στο κακό και μετά στο καλό. Και αυτό αδικεί και τις καλές μεταρρυθμίσεις. Διότι έχει μάθει ο κόσμος όταν ακούει από το στόμα είτε νεοφιλελεύθερων εξιδεολογίας, είτε νεοφιλελεύθερων εξυποταγής, όπως είναι τα σοσιαλιστικά, τα δίθεν σοσιαλιστικά, παύλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου, να πηγαίνει το μυαλό του στο κακό και έτσι να αδικείται και η σωστή μεταρρύθμιση που έπρεπε να είχαμε κάνει μόνοι μας. Προσέξτε, καταρχάς να πούμε το εξής. Να μην συνδέουμε τα πράγματα. Όχι, δεν συνδέονται. Αυτό λέω, είναι δύο διαφορετικά τα οποία δυστυχώς συνδέονται, διότι ο κόσμος όταν ακούει μεταρρύθμιση σου λέει θα μου κόψουν το μισθό κι άλλο. Όχι, όχι. Θα ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα έναντι πινακίου φακής. Θα φορολογηθώ επιπλέον για να είμαι εντάξει στους στόχους της Τρόικα. Αυτό ο κόσμος καταλαβαίνει ως μεταρρύθμιση. Αυτό δεν είναι. Και σωστές μεταρρύθμισης. Αυτό, κύριε Γκόρδη, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι μεταρρύθμιση. Ναι, έτσι την ονομάζουμε μεταρρύθμιση. Αυτό σας εντάξει. Ο καθένας μπορεί να βαφτίσει και είναι νεοφιλελεύθερη δεξί και είναι νεοφιλελεύθεροι δίθεν σοσιαλιστές παύλα σοσιαλδημοκράτες. Εντάξει, εγώ δεν θα απολογηθώ για τους νεοφιλελεύθερους δίθεν σοσιαλιστές παύλα σοσιαλδημοκράτες. Εγώ μπορώ να σας πω τις προσωπικές μου απόψεις και κυρίως να αναφερθώ στο προγραμματικό πλαίσιο του χώρου από τον οποίο κατάγομαι πολιτικά, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή εκφράζει έναν χώρο ο οποίος θέλει την ηπιότητα, την μετριοπάθεια, εκφράζει δηλαδή την σοσιαλδημοκρατία και το κέντρο μιας πολιτικής τοποθέτησης, με σκοπό να υπάρχει μια απομάκρυνση και από τα νεοφιλελεύθερες εξαγγελίες και φοβικά σύνδρομα, αλλά από την άλλη μεριά αποδοκιμάζοντας και τον λαϊκισμό, ο οποίος είναι εξίσου έντονος και νομίζω ότι θα πρέπει και σε αυτόν να αναφερθούμε. Ναι, αλλά η πολιτική του ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αγγελαράκη, από την εποχή του Σιμίτη και μετά, για να μην πω και από την επανεκλογή του Παπανδρέου από το 1993 και έπειτα, είναι προς την νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, άσχετα αν η ρητορία θυμίζει σοσιαλιστικές φανφάρες, να το πω και αν μου επιτρέπετε η λέξη να το ονομάσω έτσι. Δηλαδή, η ουσία της πολιτικής είναι νεοφιλελεύθερη ακόμα και από τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Και δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συνέβη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχει μεγάλη ευθύνη η οποιαδήποτε σοσιαλιστική κυβέρνηση, διότι μέσω αυτής μπορούν να περάσουν ακόμα πιο ύπουλα νεοφιλελεύθερες ρυθμίσεις, καθώς έχει και την λεγόμενη σοσιαλίζουσα ρητορία που υπάρχει. Ακούστε λίγο. Να ξεχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν προσπάθησε να βρει τη χρυσή τομή που λέτε εσείς τώρα. Ούτε κρατικισμός και λαϊκισμός, ούτε και νεοφιλελευθερισμός. Υπηρέτησε μέχρι ένα σημείο το ένα άκρο και από την εποχή Σιμίτη και μετά το άλλο άκρο και ειδικά στην εποχή την Μεμοριακή. Ακούστε. Αυτό το οποίο διακρίνει ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα από ένα νεοφιλελεύθερο, ποιο είναι, κύριε Γκόρδε, σήμερα και γενικά τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι αυτό, τις τελευταίες δεκαετίες. Στο θέμα της οικονομίας. Αυτό το οποίο διακρίνει είναι το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής, των κοινωνικών παροχών και γενικά του κοινωνικού κράτους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν μπορεί να λέγεται μεταρρύθμιση η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, η αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων. Ότι έπρεπε και εκεί να γίνει ένα σημάζεμα, θερυπή στην κατανάλωση των φαρμάκων, στις αναπηρικές συντάξεις μαϊμού και σε άλλα τέτοια φαινόμενα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όλοι οι τίμιοι συμπολίτες μας το αποδέχονται χωρίς καμία παρεξήγηση και χωρίς καμία απόκληση. Ναι, αλλά το κοινωνικό κράτος γινόταν μέχρι πριν τη κρίση με δανεικά και με σπατάλη. Ακούστε. Και τώρα δεν υφίσταται καθόλου το κοινωνικό κράτος. Εκεί λοιπόν ήθελα πραγματικά να φτάσουμε. Ότι για να κάνεις κοινωνικό κράτος πρέπει να έχεις μια δυνατή οικονομία. Για να έχεις μια δυνατή οικονομία πρέπει να δημιουργήσεις τις κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις. Οι κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις είναι αυτές που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα κάνοντας συγκεκριμένα μέτρα. Δεν πηγαίνουν οι επιχειρήσεις μόνο στις χώρες οι οποίες έχουν το πολύ φθηνό εργατικό δυναμικό. Πηγαίνουν στις χώρες που έχουν έμπειρο εργατικό δυναμικό, που υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές,
που υπάρχει και το κοινωνικό κράτος, που υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία απονέμει γρήγορα τη δικαιοσύνη, δηλαδή βγάζει πάρα πολύ γρήγορα δικαστικές αποφάσεις και κυρίως πηγαίνουν σε χώρες οι οποίες έχουν σταθερό φορολογικό σύστημα, έτσι ώστε να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν τα προσεχή έτη. Έχουμε κάποια από τις προδιαγραφές αυτές? Όχι. Πρέπει λοιπόν, εφόσον δεν έχουμε κάποια από τις προδιαγραφές αυτές, να τις αποκτήσουμε, διότι μόνο μέσω της ανάπτυξης σήμερα μπορείς πραγματικά να έχεις κοινωνικές παροχές. Μπορείς να έχεις παιδικούς σταθμούς για να πηγαίνει το παιδί σου, μπορείς να έχεις νοσοκομείο για να έχεις την περίθαλψή σου όταν ανομιγέννητο αρρωστήσεις και χρειαστείς να νοσηλευθείς, να χρειαστείς την εκπαίδευσή σου και γενικά οποιαδήποτε άλλη κοινωνική παροχή. Αυτό λοιπόν είναι που διακρίνει σήμερα ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα σε σχέση με τα νεοφιλελεύθερα. Η προσήλωση και η ανάγκη στην ύπαρξη των κοινωνικών παροχών που πραγματικά εξανθρωπίζουν την κοινωνία και την κάνουν καλύτερη. Πάντως μιλάτε σε θεωρητικό επίπεδο, σωστό, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι δεν υφίσταται αυτή η διαφορά που μόλις είπατε. Προσέξτε λίγο. Και βλέπουμε είτε υπάρχει κεντροδεξιά κυβέρνηση, είτε κεντροαριστερή κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθείται πολιτική λιτότητα στα τελευταία χρόνια πιο έντονη, αλλά και πρώτη κρίση. Πάλι υπήρχε αυτή η προσπάθεια αποδόμηση εργασιακών δικαιωμάτων και μείωση του κοινωνικού κράτους. Εδώ εμείς το χρηματοδοτούσαμε με δανεικά. Αυτή είναι η διαφάνεια που δεν το κάνει άλλη. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο ζήτημα, ότι θα πρέπει αυτή τη διαδικασία να την αλλάξουμε. Και εμείς όταν λέμε μεταρρυθμίσεις, δεν εννοούμε νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Εννοούμε μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και τις οποίες τις αποδέχονται όλοι οι Έλληνες πολίτες, με μία μικρή διαφορά, κύριε Γκόρ. Μιλάμε για όλους τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν ασπάζονται και αποστρέφονται αντίθετα το πελατειακό κράτος και το πελατειακό σύστημα. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες και οι οποίες δεν θα είχαν κανένα μα κανένα κόστος για την εθνική μας οικονομία, αντιθέτως θα τη βοηθούσαν. Επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα δύο ερωτήσεις να σας κάνω ακόμη. Η πρώτη αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, γιατί δεν υπάρχει μόνο η οικονομία που επίσης είναι εθνικό θέμα. Υπάρχουν και τα θέματα τα εθνικά της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και η γενικότερη κατεύθυνση της χώρας σε αυτό το πεδίο. Είδαμε ότι μία από τις πρώτες κινήσεις της νεοεκλεγής σας κυβέρνησης ήταν και σε αυτό το τομέα να δώσει το στίγμα στο πολύ ευαίσθητο θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία και των ελληνορωσικών σχέσεων και των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Και λήφθηκε μία απόφαση η οποία επίσης τάραξε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, τους δυσαρέστησε, άλλους τους εξόργησε. Η Ελλάδα δεν δέχτηκε να επεκταθούν εντονότερα οι συνέπειες απέναντι στη Ρωσία, το εμπάργο, και φυσικά υπήρξαν πολλές δηλώσεις εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης και σε αυτό το θέμα. Εσείς πώς βλέπετε αυτή το πρώτο στίγμα που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση στον τομέα αυτό, αν είναι σωστό κατά τη γνώμη σας, και τι εκτιμάτε ότι θα ακολουθήσει, καθώς έρχονται εξελίξεις και στα θέματα τα δικά μας τα εθνικά, αλλά και στο θέμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Κοιτάξτε, με αφορμή και το θέμα και αιτία και το θέμα της Ουκρανίας και βέβαια τα ενεργειακά. Προσέξτε λίγο, στην εξωτερική πολιτική, με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ατελές μόρφωμα και ότι η Γερμανία εμπόδισε ιδιαίτερα με τις πρακτικές και τις πολιτικές που ακολούθησε την περαιτέρω ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξωτερική πολιτική αυτό το οποίο προτάσσεται είναι το εθνικό συμφέρον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όταν ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι η περαιτέρω λήψη μέτρων σε βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα πλήξει τα εθνικά σου συμφέροντα, θα πλήξει τις εξαγωγές των αγροτικών σου προϊόντων, που ένα πολύ μεγάλο μέρος, κυρίως από εδώ, από τη δική μας περιοχή, από τη Μακεδονία, κατευθύνονται στη Ρωσία, θα συνενέσει σε περαιτέρω διεύρυνση των μέτρων εναντίον της Ρωσίας. Καλώς το έκανε, καλώς συμπεριφέρθηκε η κυβέρνηση, καλώς αποφάσισε και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε προηγουμένως να ερωτηθεί, διότι τίποτα πλέον δεν θεωρείται δεδομένο, ειδικά όταν μιλάμε για το εθνικό συμφέρον και για την εθνική οικονομία. Έπρεπε να συμπεριφερθεί με τον τρόπο αυτό και εν πάση περιπτώσει να θυμίσω και το γερμανικό παράδειγμα. Η Γερμανία από ιδρύσεως της Δυτικής Γερμανίας ακολουθούσε μία δυτή πολιτική. Εσείς που ασχολείστε πάρα πολύ και με την ιστορία το γνωρίζετε πολύ καλά. Αφενός μία προνομιακή σχέση του σταθερού και προσιλωμένου συμμάχου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αφετέρου την Ostpolitik, την οποία εφάρμοσε και εφήβρε ο Willy Brandt, την οποία αργότερα ακολούθησαν
τόσο ο Χέλμουτ Σμιτ όσο και ο Χέλμουτ Κόλ. Δηλαδή, από τη μία μεριά εξαίρετος και προνομιακός σύμμαχος των ΗΠΑ, αφετέρου ειδική και εξίσου προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Αυτή λοιπόν την προνομία που επιφυλάσσει στον εαυτό της η ηγέτιδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας γιατί να μην την επιφυλάξει για τον εαυτό της. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια σωστή απόφαση και επιχαίρω για αυτήν. Κλείνοντας, κύριε Αγιαλαράκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που αφορά το ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο βέβαια, την κίνηση του Γιώργου Πανδρέου να κάνει το κόμμα το δικό του. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ενόχλησε αυτό, με δεδομένο ότι πολλοί πιστεύουν ότι στήχησε στο ΠΑΣΟΚ και εκλογικά και ψυχολογικά, και με δεδομένο επίσης ότι αυτή η κίνηση έγινε από τον γιο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως πολλοί λένε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ από μόνο του, από τα λάθη που έκανε, έφτασε στο χείλος του γκρεμού και ο Γιώργος Παπανδρέου θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που έδωσε την τελευταία σπροξιά. Κοιτάξτε, εγώ αποδοκιμάζω την κίνηση αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία ιστορική αναλογία με το 1974. Όσοι το λένε αυτό είναι ανιστόρητοι πραγματικά, έχουν πρόβλημα ή δεν ξέρουν να αναγνώσουν καλά τα δεδομένα. Θεωρώ επίσης ότι ήταν ένα πλήγμα το οποίο ήταν μοιραίο για το δικό μας χώρο, υπό την έννοια ότι αποστέρισε το ΠΑΣΟΚ πολύτιμων συντρόφων, συνεργατών, φίλων, υποψηφίων και κυρίως δημιούργησε ένα τεράστιο ρήγμα ηθικού χαρακτήρα και ψυχολογικού, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί όπως μου έλεγε συγκεκριμένα υποψήφιος βουλευτής στις πρόσφατες εκλογές, πηγαίνοντας στα καφενεία και προσπαθώντας να πείσουμε παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους, μας έλεγαν «Εσείς δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Ζητάτε να σας ψηφίσουμε και επιπλέον». Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση η οποία δεν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει κυρίως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και εν πάση περιπτώσει αν ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε το οποιοδήποτε πρόβλημα με την ηγεσία του Βαγγέλη Βενιζέλου, αυτό θα μπορούσε να τεθεί σε ένα συνέδριο στα όργανα του κόμματος και να βρεθεί πραγματικά μια λύση. Σε επίπεδο στελεχειακού, δυναμικού, μεσαίων, κατώτερων στελεχών, εγώ αισθάνομαι το ίδιο όπως και πριν με αυτούς που έχουν προσχωρήσει στο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να επιδοκιμάσω, αντιθέτως αποδοκιμάζω και μάλιστα έντονα την κίνηση αυτή που έκανε ο ηγέτης της πάλι ποτέ Δημοκρατικής Παράταξης. Κύριε Αγιαλαράκη, θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε και που ήρθατε, επαναλαμβάνω, από την Καβάλα για τον σκοπό αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Γκόρδη, για την ωραία συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.